Αλλά Λούμ έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ένταξη του Παγκαίου Όρου στο φορέα διαχείρισης της Κερκίνης, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Παγκαίου Φίλιππου Αναστασιάδη στο 1 Channel, το Παγκαίο Όρος δεν πρόκειται να ενταχθεί στο φορέα διαχείρισης της Κερκίνης και θα παραμείνει στο φορέα διαχείρισης της Ροδόπης. Το Παγκαίο, τουλάχιστον αυτό που ανήκει στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάσσεται στον φορέα διαχείρισης της Ροδόπης. Δηλαδή στο φορέα διαχείρισης που ανήκει στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό είναι οριστικό, διότι έχει κατατεθεί και για διαβούλευση και είναι πλέον στην Βουλή, θα είναι νόμος του κράτους και είναι τελειωμένο. Είχαμε ενημερωθεί πολύ νωρίς, μέσα στο 2017, στείλαμε τις σχετικές επιστολές εμείς ως Δήμος Παγκαίου, συντονιστήκαμε και με την περιφέρεια, με την ΠΕΔ, Περιφερειακή Ένωση των Δήμων. Υπήρχε σχετική εισήγηση και από τον κύριο Μουρατή Δελαμπού και από τις υπηρεσίες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίες η εισήγηση έγινε θετική και αντί το Παγκαίο Όρος, αυτό που ανήκει στα διοικητικά όρια τα δικά μας, να εμπεριέχεται μέσα στον φορέα διαχείριση της Κερκίνης, τελικά ανήκει στον φορέα διαχείρισης της Ροδόπης. Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαίωσε εν μέρη και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως το Παγκαίο Όρος θα κοπεί στη μέση και θα χωριστεί σε δύο φορείς διαχείρισης, δηλαδή της Ροδόπης αλλά και της Κερκίνης. Έχουμε πλέον το Παγκαίο να κόβεται στη μέση και να πηγαίνει το μεγαλύτερο κομμάτι του, το 61% της έκτασης του που διοικητικά ανήκει στη δική μας περιφέρεια και στη δική μας περιφερειακή ενότητα και είναι ένα καλό ποσοστό, αρκετά ενδεικτικό, να πηγαίνει στο φορέα διαχείρισης της Ροδόπης και το υπόλοιπο, περίπου 40-39%, να πηγαίνει στο φορέα διαχείρισης της Κερκίνης. Το αρμόδιο Υπουργείο, από ό,τι φαίνεται, άλλαξε την ίδια την νομοθεσία. Συνεχίζει σε δηλώσεις το κύριος Μαρκόπουλος. Θα ήταν καλύτερο να είναι όλο το Παγκαίο, γιατί υπάρχει και άρθρο μες στο νόμο, το οποίο λέει ότι όταν μια περιοχή ανήκει σε δύο ή περισσότερες περιφέρειες, εντάσσεται στο φορέα διαχείρισης εκείνων και έχει εκπροσώπηση η περιφέρεια, στην οποία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της προστατευόμενης περιοχής. Αυτό δεν έγινε και πάμε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση, στην οποία απλά θα έχουμε μεν ενταγμένη την περιοχή σε φορέα διαχείρισης, που σημαίνει χρηματοδότηση. Ταυτοχρόνως όμως θα έχουμε την ίδια δυσκολία που έχουμε για παράδειγμα με τα υδατικά διαμερίσματα, όταν για μια περιοχή στο δυτικό μέρος του νομού Καβάλας θα πρέπει να συνονοηθούν δύο περιοχές